Με τη σύνδεση όμως με τον Μακελιό και με τον Στέφανο Χίο. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Μία ακόμα εφιαλτική νύχτα. Χειρότερη δεν μπορούσε νομίζω να. Όχι για εσάς όμως, ούτε για εμάς. Τι εννοείται? Όχι για εσάς, ούτε για εμάς. Επειδή λες, για τον κόσμο που είναι. Που υποφέρει αυτή την ώρα και βλέπει ότι έχει χάσει τα πάντα. Στον δρόμο. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Εγώ δεν έχω πληγή. Φίλοι όμως που επικοινωνούν μαζί μου, μου στέλνουν μηνύματα και εγώμαστε. Και η απάντηση που τους δίνω. Και τα σπίτια μας είναι ανοιχτά και έχουμε φιλοξενώ δύο οικογένειες. Η απάντηση που τους δίνω είναι φύγε. Φύγε. Να σώσεις τη ζωή σου. Πρέπει να πάρε τη γυναίκα ήδη, σου, πάρε Στέφανε. Το παιδί σου. Φύγε. Δεν χρειάζεται να το πει η κυβέρνηση. Έχουμε ένστικτο, ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης εμείς οι Έλληνες για να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να φύγουμε από το σπίτι όταν το σπίτι κινδυνεύει. Δεν έγινε το ίδιο βεβαίως το 2018 όταν εγκλωβίστηκαν 150, 200, 300 άνθρωποι και κάποιοι έπεσαν στη θάλασσα και κάποιοι όμως δεν πρόλαβαν και δολοφονήθηκαν γιατί ήταν δολοφονία. Κανένας δεν πλήρωσε τότε. Θα πληρώσει και τώρα, όχι βέβαια. Υπάρχουν ένοχοι. Θεωρείς ότι δεν θα πληρώσει κάποιος? Στέφανε, κανένας. Θεωρείς ότι είναι τυχαίο όλο αυτό που φταίει? Φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει ο καύσωνας? Όχι, δεν είναι καμία κλιματική αλλαγή. Ωραία. Δεν βρέθηκε τώρα η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή υπήρχε. Κύριε Παραδείση, εμείς έχουμε φτιάξει ήδη όχι ένα σενάριο συνωμοσιολογίας. Έχουμε φτιάξει ήδη ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο με τους συνεργάτες μας το σκεφτόμαστε και θα το προβάλλουμε το πρωί για να δείξουμε όχι μόνο ποιοι φταίνε. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο Καρατζαφέρη που σε κάποια από αυτά που είπε συμφωνώ, σε κάποια από αυτά που είπε δεν συμφωνώ. Όμως σε κάτι που είπε συμφωνώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη. Δεν θα μπούμε στη συνωμοσιολογία, ούτε θα μπούμε στην ιστορία του, μας καίνε Τούρκοι πράκτορες. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και το άλλο που συμβαίνει είναι το πιο πιθανό σενάριο. Πριν από λίγες ημέρες, κάηκε όλη η τουριστική Τουρκία. Κάηκε όλο το νότιο άκρο της πάλι ποτέ Μικρασίας, της Αλικαρνασσού, όταν οι Τούρκοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πήραμε τις πέτρες στον Ερντογάν. Όταν πήραμε τις πέτρες στον Τζαβούσογλου και πήγε να τις φάει. Από εκεί ξαφνικά ήρθε εδώ. Όλα αυτά έχουν μια συγκεκριμένη γεωπολιτική σημασία. Αυτή τη γεωπολιτική σημασία τη βάζουμε κάτω με ψύχρεμο βλέμμα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι μπορεί να συμβαίνει στη χώρα. Βεβαίως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι επικαιρότητα. Να δούμε τι συμβαίνει με τα σπίτια των κατοίκων. Πού καίγονται, πού υπάρχουν μέτωπα. Όλα αυτά είναι ανοιχτά μέχρι στιγμής. Γράφουμε κάποιες αράδες που αύριο το πρωί θα έχουν ήδη ανατραπεί, όπως ανατρέπεται και ο αέρας αυτή την ώρα, που έχει γυρίσει πίσω και έχει πάει στη Βαρυμπόμπη, που έχει κενωθεί η Βαρυμπόμπη, που εκενώνονται οι Θρακομακεδόνες, αν είναι δυνατόν να πιστέψει κανένας ότι θα μπορούσε να εκενωθεί πάλι η περιοχή που κάηκε, που η φωτιά έχει πάει στην Πετρούπολη, που η φωτιά έχει φτάσει στα δυτικά προάστια, που πήγαν να κάψουν πριν από λίγη ώρα το πεδίο του Άρεως. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αλλοδαπός, έχει δοθεί μια φωτογραφία, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, έχουν συλλάβει κάποιους. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι μια μεμονωμένη κυρία, ένας κύριος αλλοδαπός που έφερνε στο πιά στην τσέπη του, θα μπορούσε να κάψει το παιδί του Άρεως. Αυτά είναι μπούρδες και ανοησίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο μεγάλο. Πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, αλλά ο Έλληνας πολίτης αυτή την ώρα κοιτάζει να σώσει το βιό του και την περιουσία. Τρέχει, δεν μπορεί. Στην περιοχή τη δική μου στη Λακωνία, ναι, στην περιοχή τη δική μου στη Λακωνία, έχει καταστραφεί μια ολόκληρη πεδιάδα. Όλη η πεδιάδα τη Λακωνική γη. Έχει καταστραφεί, καίγεται αυτή την ώρα. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν από πορεοκυπευτικά, από ζαζαβατικά, από καλλιέργειες, ελιές, πορτοκάλια κλπ. Έχουν καεί. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν πρώτο με ένα κύμα σοβαρότατης εσωτερικής μετανάστευσης, με ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τα σπίτια τους και κανείς δεν γνωρίζει και με τι έχει έγκαια και ποιος θα τους εγγυηθεί. Και άκουσα νωρίτερα τις μπούρδες, τις ανοησίες. Θα δώσουμε 150.000 ευρώ. Τι θα δώσετε? 150.000 ευρώ. Όσα δώσατε και στους σεισμόπληκτους που ακόμα περιμένουν και τους ανθρώπους που πνίγηκαν στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Τίποτα δεν πιστεύω πια από αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση δολοφόνων. Έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση ανικάνων. Στέφανε, μισό λεπτό. Λες κυβέρνηση δολοφόνων. Το δικαιολογώ αμέσως. Το δικαιολογώ αμέσως. Οι δύο βασικοί μοχλοί πρωταγωνιστές αυτή την ώρα που ηγούνται. Ναι. Που ηγούνται όλης αυτής της προσπάθειας για να σβήσουν τη φωτιά είναι ο αρχηγός πυροσβεστικής, ο κ. Κολοκούρης, ο οποίος στο μάτι ήταν αρχηγός της συγκεκριμένης ομάδας της ΕΜΑΚ και στον οποίο τον οποίον είχαν ξεφτελίσει κάτι και στο μάτι, όπου αργότερα
προήχθη σε αρχηγό της πυροσβεστικής και ο δεύτερος που ήταν τότε αρχηγός της αστυνομίας είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Και αυτό τι κάνει η κυβέρνηση δολοφόνων αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν αποτυχημένοι. Η κυβέρνηση σήμερα δεν είναι ενάντια όλο αυτό. Δεν είναι κατά. Έκαψαν. Μα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι. Από μένα, όχι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ούτε αμέλειες, ούτε τίποτα. Εκπροθέσεως. Τι εμπριστές, εκπροθέσεως. Ο εμπρισμός αυτή τη στιγμή, όταν είναι εξαμελίας, είναι κακούργημα. Ναι. Άλλαξε όμως. Είναι κακούργημα. Θα πρέπει να πληρώσουν όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στην Εύβοια στο είναι Μακούδι, διαφορετικό πράγμα. Αν σπίτια. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού, αν έγιναν λάθος στην οργάνωση και άλλο να λες κυβέρνηση δολοφόνων. Ποιος θα δώσει τα σπίτια στους ανθρώπους που ξεκλειρίστηκαν. Σαφώς ποιος. Θα πρέπει να μεριμνηθούν όλοι. Ναι. Τι είναι ο Χαρδαλιάς. Ο Χρυσοχοΐδης. Γιατί τον εξαφάνισαν. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τσουβάλλας. Συνολικά η κυβέρνηση πρέπει να έχει στις επόμενες μέρες ένα σχέδιο για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές και όλη την Ελλάδα. Ο αρχηγός πυροσβεστικής που βγήκε στο Όπερ και είπε ευχαριστώ την πολιτική μου ηγεσία που με τιμάει. Είναι δυνατόν να λέει αρχηγός πυροσβεστικής ευχαριστώ την πολιτική μου ηγεσία που με τιμάει. Σε τιμάει γιατί ρε κόπανε, εμπριστικόπανε. Σε τιμάει γιατί έκαψε την Ελλάδα Νέρονα! Άθλιε Νέρονα! Ευχαριστώ την πολιτική μου ηγεσία που καίγεται η χώρα! Έλεος! Όλο αυτό δηλαδή έτσι. Οφείλεται στην ανικανότητα εντός αγωγικών που λες εσύ του αρχηγού. Εγώ το λαϊκό αίσθημα. Κάτοικοι έχουν πάρει με τις πέτρες τους δημοσιογράφους και τους καθυβρίζουν. Εντάξει, δεν έχουν άδικο. Καθυβρίζουν τον είμαστε, αλλά... υπουργό της Ελλάδας στα κρατικά κανάλια. Μπορεί να μην συμφωνώ με τη φρασιολογία. Σαφώς. Μπορεί να μην συμφωνώ. Ούτε μου αρέσει να λέω ένα πρωθυπουργό ότι κάνει εκείνο, ούτε μου αρέσει να λέω ένα πρωθυπουργό ότι κάνει τ' άλλο. Υπάρχει ένα κλίμα όμως. Δεν έχω ακούσει κάτοικο να μιλάει σε μικρόφωνο ιδιωτικού καναλιού ή κρατικού καναλιού και να λέει ότι ήρθε κάποιος και μας βοήθησε. Οι άνθρωποι αυτή την ώρα είναι όλοι. Αβοήθητη. Νομίζω ότι έτσι όμως προσβάλλουμε κάποιο τρόπο τους ανθρώπους σε ΜΑΚ, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, στους εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν κοιμηθεί, δεν έχουν ξεκουραστεί, δεν έχουν πιει ούτε νερό και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μην μηδενίσουμε όλες τις προσπάθειες των ανθρώπων. Ακόμα και εκείνου που πηγαίνουν με τα αεροπλάνα και τα αεροσκάφη και τα σινού. Ακούστε, κύριε Παναδύση, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εγώ δεν μίλησα για τους απλούς πυροσβέστες. Εγώ δεν μίλησα για τους ανθρώπους που κατάχαμα κοιμούνται στα αποκαίδια. Δεν μίλησα για τους τα τσουβάλια, καταρακωμένοι από την κούραση, την πείνα. Τόσες μέρες οι άνθρωποι. Κοιμούνται κάτω στο χώμα. Δεν μίλησα για αυτούς. Εγώ μιλάω για τους ανώτατους αξιωματικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Έχουμε αποδείξει για αυτά που λέμε. Θα σας πω μόνο το εξής. Και ρωτώ. Ρωτώ αυτούς που πιθανόν ακούνε, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι στο μέτωπο. Αλλά και κάποιοι άλλοι βρίσκονται στο κέντρο επιχειρήσεων, στο Χαλάνδρι. Του αρχηγείου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου εκεί πήγαν σήμερα οι κύριοι πολιτικοί για να δουν τι, να κάνουν αυτοψία σε τι. Τι γνωρίζει ένας πολιτικός από επιχειρησιακό σχέδιο. Τι γνωρίζει ένας πολιτικός από εκεί. Φαντάζομαι το κόκκινο, το χάρτη που έχει κοκκινήσει το ξέρει. Φαντάζομαι πόσο αεροσκάφη πρέπει να πετάξουν από πάνω το ξέρει. Από πού έρχονται οι άνεμοι και πώς θα είναι η μέρα το ξέρει. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο ρόλο. Δεν πρέπει να έχει την εικόνα. Δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καμιά ιδέα. Κανένας δεν γνωρίζει από επιχειρήσεις πλην των επιχειρησιακών. Άλλος έχει τον ρόλο, αλλά δεν πρέπει να ξέρει τι ποια είναι η εικόνα. Μα δεν ξέρουν. Είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν να σβήσουν ούτε με το λάστιχο το σπίτι τους. Δεν ξέρουν να φυτέψουν ούτε μια ελιά στο σπίτι τους. Και θα ξέρουν να σβήσουν τις φωτιές. Πώς θα ξέρουν να σβήσουν τις φωτιές. Εδώ μας λέγανε. Δεν είπα να βγουν να πάνε στο πυρηνικό μέτωπο, αλλά στο συντονιστικό ήταν. Εδώ πριν από λίγο καιρό, κυρία Παναδύση, λέγανε ότι το μοναδικό πτυτικό μέσο αυτή τη στιγμή, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει, ουσιαστικά όχι επικουρικά, με τα πετζετέλ, με τα καναντέρ και με τα υπόλοιπα υδροφόρα. Όχι με αυτά. Το μοναδικό, το Μπεριέφ, το ρωσικό, το οποίο βοηθάει στην κατάσβεση ουσιαστικά της πυρκαγιάς, δεν το θέλαμε πριν από ένα χρόνο, πριν από ένα μισό χρόνο, γιατί ήταν ρωσικό. Γιατί είχε βάλει βέτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην το πάρουμε. Να αποκαταφέρουμε το πήραμε όμως. Ας μην κοιτάμε τι έγινε. Να άμεση να αποκαταφέραμε που το πήραμε και έσωσε πάρα πολλά πράγματα το ρωσικό. Γιατί αν δεν είχε πει αυτό αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε ρίζα ελιάς.
στη χώρα. Άρα λοιπόν, εντάξει, υπήρχε μια πρόβλεψη, αλλά το μέγεθος της καταστροφής κανείς δεν είχε υπολογίσει ότι θα συνέβαινε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Υπολογίσει τι? Τι δεν είχε υπολογίσει? Πίστευες, Στέφανε, μισό λεπτό, πίστευες ότι θα πήγαινε ένα ατελείωτο πύρινο μέτωπο σε ολόκληρη την Αττική? Σούνιο, Θρακομακεδόνες, Βαρεπόπη. Όταν πας σε έναν πόλεμο. Γιατί το πάμε και άρα πάμε. Έχουμε πόλεμο. Στον πόλεμο υπάρχει ένας εχθρός. Δεν μπορεί να είναι η ίδια κυβέρνηση ο εχθρός σε αυτή την περίπτωση. Ο εχθρός είναι συγκεκριμένος. Δεν υπάρχει ασύμμετρη απειλή. Ποια ασύμμετρη απειλή? Αφορά με τα αμπέχωνα του 7. Φοράει ο Καραμαλής με τον Ρουσόπουλο και πηγαίνει να δουν τις φωτιές και τους νεκρούς. Και ο εχθρός. Μιλάμε για ασύμμετρη απειλή. Υπάρχουν, ακούστε, στη χώρα. Υπάρχουν, όπως είπε νωρίτερα και ο Φίλτατος Γιώργος, ακουστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τηλέφωνα, ακούνε συνομιλίες. Θα σας πω τις δικές μου πληροφορίες, τις προσωπικές πληροφορίες, όχι τις πληροφορίες των δημοσιογράφων της εφημερίδας. Τις δικές μου. Εγώ πώς έχω πληροφορίες. Εγώ πώς έχω πληροφόρηση ότι εδώ και 1-1,5 μήνα ακούγανε, ακούγανε και ακούγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένα πόστα, σε συγκεκριμένο κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών και της κρατικής ασφάλειας, ότι θα μας κάψουν. Το ερώτημα είναι γιατί. Το ήξερες έλαβαν... εσύ αυτό? Και εγώ όταν λέω, κυρία Παραδείση, κάτι, το στοιχειοθετώ. Μπορώ να δημοσιοποιήσω και τα μηνύματα και κρατάω πάντα αποδείξεις. Τίποτα δεν λέω τυχαίο. Ξέραν εδώ και ένα μήνα, 1,5, 3 εβδομάδες, αδερφέ, ότι θα μας κάψουν. Το ξέραν. Και αν δεν ξέραν θα μας κάψουν, γνωρίζανε ότι θα υποστούμε δολιοφθορά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ήταν έκριθμη η γεωπολιτική κατάσταση. Γιατί ήταν ανοιχτό το Κυπριακό. Γιατί θέλουν και πιέζουν κάποιοι να τελειώσει η ιστορία με την Κύπρο. Πρέπει να τελειώσει το Κυπριακό, να λυθεί. Ποιοι είναι αυτοί? Ένα όνομα έχουν. Αμερικανοί και Εβραίοι. Ξεκάθαρα. Ισραήλ, Αμερική. Θέλουν να λυθεί το Κυπριακό. Και στη μέση Μεγάλη Βρετανία ως εγκύτρια δύναμη. Απλά είναι τα πράγματα. Κάψαν τον Ερντογάν. Τώρα θα κάψουμε και σένα. Αλλά γεωστρατηγικά, ο Μητσοτάκης δεν είναι Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης δεν είναι Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης είναι ένα παιδάκι. Το οποίο παίρνει εντολές από τη γερμανική κυβέρνηση. Τι εννοείς, πώς λοιπόν, το λες αυτό, γιατί το λες αυτό, ότι παίρνει εντολές η γερμανική κυβέρνηση? Τι σχέση έχει τώρα η γερμανική κυβέρνηση? Περάσει το σχέδιο των Αμερικανών και των σιωνιστών που βρίσκονται στη χώρα. Αυτοί κυβερνάνε. Μία μου λες ότι είναι φιλοαμερικανός. Μία μου λες ότι είναι φιλογερμανός. Μία μου λες για το Ερντογάν. Πιτσιρικά, κάνει την άκρη. Γε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πιτσιρικά, κάνει την άκρη, παιδί μου. Ποιος το λέει αυτό? Φύγε, παιδί μου, δεν είσαι αρεστός πια. Κυρία Παραδείση, θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Και είναι ξεκάθαρο. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτή την ώρα. Κάποιοι θα φύγουν, λέτε. Βλέπουμε εδώ, προσπαθούν να σβήσουν με τους κάδους και με τα λάστιχα τα σπίτια τους και εγώ να μιλάω για πολιτικές εξελίξεις. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις, η αντίστροφη μέτρηση έφτασε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα υπάρχει μετά από 2-3 μήνες. Πρέπει να το κατανοήσουν όλοι αυτό. Συγγνώμη, Στέφανε, να ρωτήσω κάτι. Με μία τραγωδία, με ένα πρόβλημα ή με ένα σχέδιο κάποιον, δηλαδή πρέπει να φεύγει μία κυβέρνηση? Η κυβέρνηση δεν υπάρχει πια. Γιατί δεν υπάρχει? Αυτό θέλω να σου πω. Ότι το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν αυτό. Όσοι θεωρούν ότι υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη στη χώρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο φωτιά. Πύρινα μέτωπα, λέλαπα, καμένα σπίτια. Πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους. Λες εσύ ότι αν είχαμε άλλη κυβέρνηση, άλλα πρόσωπα, θα ήμασταν πιο σίγουροι, πιο ασφαλείς? Αν υπήρχε κυβέρνηση, θα είχαν σβήσει τις φωτιές. Θα είχαν σβήσει περιορίσει. Τις φωτιές. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να περνάει χθες τη νύχτα που πέθανε η Ελλάδα. Και σήμερα να το περνάει ίδιο. Το ένα μέρος της μιας όχθης. Και να περνάει την Εθνική Οδό και να πηγαίνει στον Άγιο Στέφανο. Μα είδαμε δεν είναι πώς πέρασε να όμως. Να φωτιά στην Πετσινία και δίπλα να φουντώνει φωτιά στην Αρκαδία. Δεν είναι δυνατόν να καίγεται η Λακωνία και παράλληλα να καίγεται και η Αρκαδία. Άρα, λοιπόν... Δεν είναι δυνατόν την Εύβοια να την έχουν ισοπεδώσει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Γιατί, Στέφανε, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί οφείλεται πάλι στην κυβέρνηση. Μόνο σε λέει στα μέτωπα όπως δημιουργούνται όλοι κάνουν λόγο για εμπρισμό. Στην κυβέρνηση των υπερφύαλων, στην κυβέρνηση των μοροφιλόδοξων. Στην κυβέρνηση των αριστοκρατών. Εγώ τα δέχομαι όλα. Εγώ δέχομαι αυτό που λες ασχέτως αν είμαι σε διαφορετικό μήκο σχήματος και αν δεν συμφωνώ. Όχι στον κόσμο. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Έχει γίνει αυτή την ώρα. Ναι. Έχει γίνει μια προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία.
Η κυρία Παπαγεωργακοπούλου, ναι, προϊσταμένη της εκλογικών, έντιμη, έντιμη δικαστής. Έχει αιμονές, όμως είναι έντιμη δικαστής. Και της το αναγνωρίζω. Κύριε Παντριώτησά μου. Και της στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Θέλω να της πω να κατηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προχωρήσει αυτή την εισαγγελική έρευνα. Παντού έχει γίνει, βάση... έρευνα. Θα γίνει και πρέπει να γίνει. Έχει... Αλλά το θέμα δεν ξέρουμε τι θα βγει από αυτήν την έρευνα. Έχει βγει λοιπόν η προϊσταμένη να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Σε μια πολιτισμένη χώρα δεν είναι δυνατόν, οι καταγγελίες τα λένε, να υπάρχουν πυλώνες εις ΔΕΗ που να στέκονται, να υπερίπτανται πάνω από το έδαφος και να μην μπορούν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να ρίξουν εδώ. Μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση ενός δικηγόρου που μιλά αυτά τα περιστατικά. Πάμε παρακάτω. Έχουν κατονομαστεί και βασίστηκε και εκεί η προϊστάμενη καταγγελίας πρωτοδικών σε δημοσιεύματα τα οποία έχουν φέρει στην επιφάνεια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρεται να πρωταγωνίστησαν σε όλη αυτή την ιστορία που ονομάζουμε πράσινη ενέργεια, αιωλικά πάρκα και όλες αυτές τις ιστορίες. Και τελικά τις αποδείξει. Διότι δημοσιεύτηκε σήμερα σε όλο το ελληνικό διαδίκτυο αυτό που πάμε προχτές. Ότι στις 22 Ιουλίου υπεγράφει μια τελειωτική απόφαση στην Εύβοια, στην οποία δίνονταν συγκεκριμένα αιωλικά πάρκα, συγκεκριμένης ισχύος, σε μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας. Μεταξύ αυτών, ο κ. Περιστέρης και ο κ. Μυτιλινέος. Αυτοί οι δύο που έπεσαν. Αυτά χωριά όμως. Αυτή στη δημοσιότητα. 22 Εβδόμου. Και η φωτιά ξέσπασε μετά από κάποιες μέρες. Υπεγράφει 22 Εβδόμου και υπεγράψαμε και τη θανάτικη μας καταδίκη. Άλλο ένα στοιχείο. Ναι, αυτό δεν σημαίνει, Στέφανο, ότι δεν πρέπει να λέμε ναι σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο. Και είναι διαφορετικό ότι καίγει και ολόκληρη η Εύβοια τώρα. Όλα τα χωριά εξαφανίστηκαν. Φαντάζομαι μέσα στο χωριό δεν θα βάλουν αιωλικά πάρκα. Καίει και όλη η Εύβοια τυχαία, δηλαδή ισοπεδώθηκε ένα νησί ολόκληρο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Στέφανε, αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή θέλει να κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση, ο κύριος Σταυριανάκης. Ο κύριος Σταυριανάκης, ναι, τηλεφωνική μας ακούτε. Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Σταυριανάκη. Πείτε μας για ποιο λόγο. Μία πληροφορία θα σας δώσω. Ναι. Ότι προ ολίγου συνελήφθησαν δύο άτομα στον Άγιο Στέφανο με μπιτόνια. Δύο άτομα με μπιτόνια βενζίνη. Μάλιστα. Και τα οποία προσήλθησαν γιατί δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν πού πήγαιναν τη βενζίνη τέτοια ώρα. Μάλιστα. Συμφωνώ καταρχάς με τον Στέφανο ότι πρόκειται περί εμπρισμού, γιατί δεν γίνεται να έχουν μπει αρχικά την πρώτη μέρα 82 φωτιές και την επομένη 99. Και μάλιστα την ίδια ώρα συγχρόνως την πρώτη μέρα. Μάλιστα. Πρόκειται για σχέδιο, τώρα ποιος το εξήφανε και κατάφερε να το συντονίσει είναι ένα άλλο θέμα. Αυτά. Μάλιστα. Και καλό υπόλοιπο δελτίου. Κύριε Στεπρανάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Δύο ακόμα άτομα. Υπήρχε και ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο λέει το πρωί οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, Στέφανε. Εγώ, κύριε Παραδείση, βεβαίως έχω απόλυτο σεβασμό στις πληροφορίες που μεταφέρει ο κύριος Στεπρανάκης, είναι ένας πολύ έμπειρος ποινικολόγος. Αλλά πιστέψτε με ότι θεωρώ ότι είναι μεμονωμένες ενέργειες. Το σχέδιο είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, που δεν εξαντλείται ούτε σε έναν αλλοδαπό ο οποίος βρέθηκε με κάτι μπιτόνια ή με κάτι αναπτύρες ζήπο στο πεδίο του Άρεως για να βάλει φωτιά στο πεδίο του Άρεως. Εκεί μπορεί να υπήρξει μια μονωμένη ενέργεια. Μέσα στην αναμπούλα, ξέρετε ότι πολλές φορές ο λύκος χαίρεται, όπως λένε. Ένας ο οποίος μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό κόμμα. Γιατί όχι, σε πολιτικό σχηματισμό. Γιατί να ένας ανήκει. Μπορεί να ήταν... γιατί να μην ανήκει. Όταν προσπαθείς να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση την ώρα που Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Όχι, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Πάντως, αν δούμε μία εικόνα από το δορυφόρο τώρα, όλη η Ελλάδα είναι κόκκινο. Σε κόκκινο. Ναι, όλη η Ελλάδα υπάρχει υπάρχουν πύρινα μέτωπα. Τι πολιτικά κόμματα τώρα και εκδικήσεις. Αυτό μου φαίνεται επίσης. Ναι, αυτό λέω ότι εάν τυχόν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα θέμα κλπ. Θεματάκι, αυτό νομίζω ότι είναι. Τον βουτάς, τον πας στην κοινική ασφάλεια, του ρίχνεις και δύο μπάτσες και τα λέει όλα γιατί αυτοί όλοι είναι πληρωμένα. Και εμείς τα βαποράκια. Λέμε τώρα, ο τρόπος του λέγει, η αστυνομία δεν δέρνει σήμερα. Η αστυνομία μπορεί να έδερνε την εποχή της Χούντας ή την εποχή του 50. Σήμερα έχει εκδημοκρατιστεί. Μην θυμηθούμε τι έκανε η ελληνική αστυνομία και τι κάνει τώρα. Ας ελπίσουμε ότι κάνει σωστά τη δουλειά της. Ας το βάλουμε εκεί. Να το ρωτήσουμε έτσι. Μόνο να σας αναφέρω. Πάμε στη συνέχεια στο σχόλιο σου. Και έχει δίκιο.
ότι αυτές είναι πιθανότατα μεμονωμένες περιπτώσεις και συμφωνώ σε αυτές ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι πιο μεγάλο, ο Νίκος στην Αναμπούλα χαίρεται. Όμως θέλω να σας θέσω ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτή την ώρα, κυρία Παραδείση, ναι, γιατί έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ, τα πτυτικά μέσα αεροπυρόσβεσης στη χώρα, για να καταλάβετε ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι να φωνάζουν, ότι δεν υπήρξαν μέσα πυρόσβεσης, δεν υπήρξαν επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Αν δείτε τι ακριβώς έχει η χώρα μας όσον αφορά τα πτυτικά μέσα πυρόσβεσης, τα ζήτησα από τον κύριο Αδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος ήταν αντιστράτηγος στην αποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κάνει σοβαρότατες έρευνες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μου έχει δώσει, κρατικά αυτή τη στιγμή πτυτικά μέσα αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα υπάρχουν. Τα κρατικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να αναφερθούν για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. 8 αεροπλάνα 215, 5 415, 19 πετσετέλ και 3 σινούκ. Αυτά είναι τα κρατικά, ναι, τα οποία διατίθενται από το ελληνικό κράτος. Τι έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, το πυροσβεστικό σώμα? Έχει 2 σούπερ πούμα, 317, και αυτά είναι που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τα υπόλοιπα είναι μισθωμένα. Δηλαδή, μιλάμε για τα 10 Έριξον, τα οποία τα βλέπουμε να πετάνε αυτά με το ρίχο στο περίεργο, τα κόκκινα, τα 12 μεσαίου τύπου, τα Καμόβ, με τον Κάδο, υπάρχουν τα 6, τα Air, 3 αμφίβια και 3 σταθερής πλήρωσης, το Μπεριεφ, το 1, το 200, και 2 μεσαίου τύπου Β214, μεταφοράς πεζοπόρου και αεροπυρόσβεση. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 71, 40 κρατικά και 31 μισθωμένα πτυτικά μέσα. 71 πτυτικά μέσα. Ανάθεμα, αν αυτή την ώρα στον ελληνικό ουρανό βρίσκονται 15. 20-30. Δεν είναι 41. Οι κάτοικοι λοιπόν έχουν δίκιο. Πάμε τώρα στην οργανική δύναμη της πυροσβεστικής. Έχουμε 13.257 μόνιμους πυροσβέστες. 2.500 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, συμβασίουχους. Και 2.500 εθελοντές πυροσβέστες πυροσβεστικού σώματος. Και 5.000 που ξέχασαν να πάρουν και να προσλάβουν την ώρα που έπρεπε να τους προσλάβουν και δεν τους πήραν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Νομίζω ότι για πρώτη φορά όμως έχουμε τόσο μεγάλο δυναμικό στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί και πέρυσι είχαν γίνει προσλήψεις και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και για πρώτη φορά έχουμε 72 αεροσκάφη. Εγώ ρωτώ όλοι αυτοί που είναι. Πρώτον. Δεύτερον. Τι όλοι αυτοί είναι που είναι τώρα πάλι. Ένα μέρη που έπρεπε να βρίσκονται. Εγώ δεν είμαι στρατηγός για να κάνω επιχειρησιακό πλάνο. Μα λέει ούτε άδειες υπάρχουν. Λένε, δεν έχουμε βοήθεια. Σβήνουμε με τα λάστιχα. Ρωτώ. Μα μιλάμε για ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν ήρωες πυροσβέστες που πέφτουν στη φωτιά. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιμούνται. Πού είναι οι άλλοι που κοιμούνται? Δεν νομίζω φιλάνε ότι υπάρχει ποιους αυτή τη στιγμή. Είναι όλη δύναμη. Είναι όλη δύναμη στη μάχη. Δεν είναι όλη δύναμη. Μπορεί να έχεις δίκιο. Όπως δεν είναι και όλη η αστυνομία στη μάχη. Ωραία. Μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά εγώ το βλέπω από τη δική μου πλευρά ότι ακόμα και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αστυνομικός ή πυροσβέστης που κάθεται και κάνει διακοπές ή κάθεται στο σπίτι του. Και δεν μπήκε τουλάχιστον να βοηθήσει ένα συνάνθρωπο σε μια περιοχή. Είπα εγώ τίποτα για τους μάχημους πυροσβέστες. Δεν μιλάω για αυτούς. Όχι, ακριβώς για τους μη μάχημους εγώ σου λέω. Στα πόστα και μοιράζουν την επιχειρησιακή κατάσταση και τη σχεδιάζουν στο χάρτη και στέλνουν ανθρώπους. Αλλά από την άλλη, είναι τόσα πολλά και σχεδιασμένα και οργανωμένα τα μέτωπα που ακόμα κι αν είχες 100.000 πυροσβέστες δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Μιλάμε για μια οργανωμένη, θα το ξαναπούμε, οργανωμένη, καλωστημένη παγίδα Ιμπραήμ. Εγώ έτσι το αποκαλώ. Λες ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Ιμπραήμ. Θα έχει τέλος. Όχι, δεν θεωρώ ότι θα έχει τέλος. Δεν θα έχει τέλος. Διότι έχουμε μέτωπα παντού, διότι για να σβήσει αυτή η φωτιά θα χρειαστεί σχεδόν 15-20 μέρες, 3 εβδομάδες, γιατί για να ανακάμψει όλη αυτή η ιστορία και να σταματήσει να καπνίζει θα περάσουν τουλάχιστον 2 μήνες, γιατί έχει καεί πολύ μεγάλη έκταση δασικής γης. Δεν υπάρχει ίχνος. Γιατί έχουν ρυπωθεί σπίτια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ξεκλειρισμένοι, γιατί η Ελλάδα, κυρία Παραδείση, όπως ήταν, θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει πια η Ελλάδα που ήταν πριν από μια εβδομάδα. Όσο σκληρό, επώδυνο και οδυνηρό είναι για όσους αγαπάνε την πατρίδα τους, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα που ξέραμε. Την Ελλάδα που ξέραμε
ξέραμε, την έκαψαν. Δεν κάει και μόνη της. Κάποιοι την έκαψαν. Και αυτοί που την έκαψαν έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Που πρέπει επιτέλους κάποιοι να τολμήσουν να το βγάλουν. Και εγώ δεν περιμένω να το βγάλει ούτε η τάδε εφημερίδα, ούτε το τάδε κανάλι. Εμείς που έχουμε την πρωτοκαθεδρία στις αποκαλύψεις, θα προχωρήσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Ούτε έχουμε να φοβηθούμε τους επιχειρηματίες που το 2014 υπογράφανε τα πληρωμένα ΦΕΚ για να στηθεί στην Ελλάδα το καινούριο έργο της ενέργειας. Διότι τότε υπήρξαν επιχειρηματίες οι οποίοι κουβαλώντας βαλίτσες με μαύρο αυτό χρήμα... Αυτό συνέβη στο παρελθόν. Εδώ σου λέει ότι τα πράγματα, ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι βρίσκεται ένα άλλο σχέδιο. Μήπως πρέπει λίγο να εστιάσει σε διαφορετικά πρόσωπα ή σε διαφορετικό σχέδιο, γιατί αυτό που υπήρχε το 2014-2008 δεν υπάρχει σήμερα. Δεν εστιάζω. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει λεφτά από τον κύριο Μητυλινέο, κυρία Παραδείση. Σχέδιο εμπρισμού. Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Καίγεται ο κόσμος, γίνονται κενώσεις και εγώ θα μπω τώρα άνομα. Ο ένας πήρε από τα άλλα. Δεν ξέρω. Στέφανε, υπάρχει και δικαιοσύνη. Ας βρει τους εμπριστές, ας βρει το σχέδιο και ας οδηγηθούν όλοι στη φυλακή. Δεν θα πάω σε αυτή τη διαδικασία τώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και χάνονται περιουσίες. Τι δουλειά έχει να ασχολείται με την πράσινη ενέργεια του αδερφού της? Πράσινη ανάπτυξη. Κάποια στιγμή, να σου πω, πρέπει ουσιαστικά να βάλουμε και ένα σχέδιο στον τρόπο που ζούμε. Ο κ. Περιστέρης είναι καθαρός. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό και τα σπίτια μας έχουν χαθεί. Είναι καθαρός επιχειρηματίας. Ο κ. Βορύδης είναι καθαρός πουτός. Και θα πάμε τώρα μεθαύριο να κάνουμε οτιδήποτε. Βλέπετε λοιπόν ότι αν θέλω να μιλήσω, πολύ εύκολα μιλάω. Εγώ ερωτήματα θέτω. Είναι όλοι αυτοί καθαροί. Τα ερωτήματα για τα στοιχεία και στη δικαιοσύνη για να δω εγώ επιτέλους τα πρόσωπα στη φυλακή. Τα στοιχεία είναι δικά μας υπόθεση, δεν είναι δικιά σας. Όταν βρείτε στοιχεία, θα βγείτε στο κανάλι σας να τα παίξετε. Όχι. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Παραδείση. Αμφιβάλλω θα τα παίξετε. Αμφιβάλλεις αν θα τα παίξουμε? Ότι υπάρχουν στοιχεία και όταν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχει γίνει επαλήθευση των στοιχείων, έχει γίνει η διασταύρωση τη είδηση. Σαφώς και τα αποδεικνύουμε. Τι φοβόμαστε? Η ιστορία μας τουλάχιστον και η πορεία έχει δείξει ότι δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας ούτε στην πλάτη μας. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, για όνομα Θεού. Και για όλους εδώ μέσα. Εγώ μιλάω. Μην μιλάω για εσάς, μην το παίρνετε έτσι. Μιλάω για τη συστοιχεία των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που αν είχαν στοιχεία τέτοια, δεν θα τα έβγαζα. Ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς ανήκετε σε μια άλλη κατηγορία, εμείς σε μια άλλη δεύτερη κατηγορία και αυτοί οι άλλοι σε μια πρώτη κατηγορία. Αυτοί είναι στην πρώτη κατηγορία. Και στην πρώτη κατηγορία ξέρουν να παίζουν καλή μπάλα. Μάλιστα. Ο κόσμος στους δρόμους, ξέρετε τι λέει, 61 εκατομμύρια πήραν τα κανάλια. Και εγώ ρωτώ. Και ρωτάει και ο κόσμος. Ρε παιδιά, αυτά τα 61 εκατομμύρια δεν μπορούσατε να τα διαθέσετε έτσι δασοπυρόσβεση? Δεν μπορούσατε να προσλάβετε εποχικούς πυροσβέστες? Δεν μπορούσατε να πάρετε 5-7 αεροπλάνα ακόμα? Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος που έφυγε από το σπίτι του με ένα μπλουζάκι και έχει ένα λάστιχο μικρό από το σπίτι του αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται 60 εκατομμύρια. Σκέφτεται τον κόπο μια ζωή και τον αγώνα μια ζωή και τη μάχη που έδωσε στη ζωή του. Όμως σε αυτό το σημείο, καλύτερα, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κλείσουμε τα στόματά μας. Να λέμε λιγότερο, να κάνουμε το σταυρό μας για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν θα κάνω την χειρολάτρη. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη. Εμένα η δουλειά μου είναι να τραβάω την κουρτίνα, να ανοίγω και να βλέπω από πίσω το παρασκήνιο. Και δεν είπα για τη δουλειά σου. Απλά λέω για την κρισιμότητα της κατάστασης. Δεν θα κάνω το κακόμπινι και το φουκαρά, τι τραβάει ο Κοσμάκης και λοιπά, αυτά που κάνουν αυτοί οι κατάπτυστοι, οι τιμένοι δημοσιογράφοι των κρατικών καναλιών, οι οποίοι όταν ακούνε μπινελίκι από τον κόσμο, παίρνουν τα μικρόφωνα για να μην και τους παίρνουν στον αέρα. Εμένα δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να κάνω έρευνα. Και εγώ ξέρω καλά ότι πολιτικοί στην Ελλάδα χρηματίστηκαν από συγκεκριμένους επιχειρηματίες και φτάσαμε στην υπόθεση της φωτιάς. Και καίγεται όλη η χώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και ότι υπάρχει ένα χοντρό γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από την πλάτη μας. Κάτι πολύ μεγάλο το οποίο το ξέρουν οι πολιτικοί. Και το γνωρίζουν. Λοιπόν. Να υποθέσω ότι αύριο η εφημερίδα Μακελιό θα αποκαλύψει όλα τα πρόσωπα λες που έχετε και τα στοιχεία της έρευνας που έχετε εσείς. Όπως γουστάρει. Θα έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ή δεν θα έχει τώρα? Θα πετρέξουμε. Μα σας τα είπα. Λοιπόν, Στέφανα, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Τι να πω? Να είστε καλά. Τα καλύτερα για όλους μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.